Ζάιτς και Ράστας. Η σέντρα για τον Καρούλια που στρώνει, αλλά δεν προλαβαίνει εκεί ο Αντωνίου. Κόρνερ που εκτελείται από τον Ρότσα, μια κεφαλιά από τον Ζάιτς και είναι το πρώτο γκολ για τον Ιουγκοσλάβο στα δίκτυα και έκανε έτσι το Παναθηναϊκός Άρης 1-0. Γίνεται κάποιο μπέρδεμα, θα κλέψει την μπάλα ο Ρότσα. Φεύγει μπροστά και δεν είναι offside ο Κάβουρας. Και να έκανε η αιστεία και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να γίνει το 2-0. Άνοιξε την μπάλα και τελικά ναι, τη στέλνει στα δίκτυα. Μέσα σε δύο λεπτά ο φάουλ εκτελείται από τον Ζάιτς. Θα διώξει ο Μιχαλίτσος για να πάρει ο Σαραβάκος. Να γίνει ένα λάθος και πετάγεται σφίνα ο Σαραβάκος που κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Σεμερτζίδης. Ζελελίδης. Ωραία παλιά. Ο Τζόλας μέσα στην περιοχή ανατρέπεται και ο διαιτητής 28ο λεπτό της επανάληψης. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Το εκτελεί ο Ντίνος Κούης και στέλνει πολύ ωραία την μπάλα στα δίκτυα με πολύ ωραίο τρόπο, κάνοντας έτσι το 3-1.